Δυναμικά ξεκίνησε το 2018 για τους περισσότερους αθλητές και αθλήτρες των κριτικών σωματείων που συμμετείχαν στην πρώτη αγωνιστική των διασυλλογικών αγώνων ανοιχτού στίβου της ΕΑΣ Έγας Κρήτης. Στους αγώνες που φιλοξενήθηκαν στο Μπακρίτιο Στάδιο και το Στάδιο Ελευθερίας υπήρξαν αρκετά καλές επιδόσεις με τα δεδομένα της εποχής αλλά και απρόπτα με τραυματισμούς. Στα 100 μέτρα των ανδρών, ο Λυκούργος Τσάκωνας του Ελευθέριου Βενιζέλου επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορή, τερματίζοντας πρώτος με 10.57. Ενώ ακολούθησε με ατομικό ρεκόρ ο Γιάννης Κοκκινοστόφη με 10.88 και ο Μουντρίχας Προκόπιος του Ελευθέριου Βενιζέλου με 11.08. Μπήκαμε περισσότερο να αγωνιστούμε για να βοηθήσουμε το σύλλογό μας, τον Ελευθέριο Βενιζέλο που μας βοηθάει πάρα πολύ στην προσπάθειά μας. Οπότε περισσότερο αυτός ήταν ο λόγος που μπήκα να αγωνιστώ. Και εντάξει, δεν είμαι πολύ ευχαριστημένος από την κούρσα. Όμως έχουμε καιρό μπροστά μας να βελτιώσουμε τα λάθη και να γίνουμε καλύτεροι. Στα 100 μέτρα των γυναικών η Κατερίνα Σάρη ήταν πρώτη με εξαιρετικό χρόνο 11.88, ενώ ακολούθησε η Μαρία Φακιδάρη με 12.43 και η Τζόνσον Νοράγια με 12.49 και οι τρεις αθλήτριες του Ελευθέριου Βενιζέλου. Είναι ιδανικό ξεκίνημα. Είμαι σε περίοδο προετοιμασίας, είναι πολύ νωρίς ακόμα. Δεν περίμενα να κατρέξω όντας ατομικό μου ρεκόρ. Πιστεύω άμα είχαμε και μια κούρσα προκριματικού θα είχα τρέξει πιο γρήγορα. Για το τέλος επιφύλαξε τη μεγάλη βόλη στον ακοντισμό η Αφροδίτη Μάνιο του Όφη, καθώς την τελευταία βολή της έστειλε το ακόντιο στα 49 μέτρα και 55 εκατοστά. Ακολούθησε η Ελένη Γκέλη του Γάση Εράπετρας με 48-48, ενώ τρίτη ήταν η Βερικά Γεμανουέλα του Κίδωνα με 47-14. Είμαι αρκετά ευχαριστημένη για πρώτο αγώνα, γιατί δεν είχαμε προετοιμαστεί κατάλληλα. Έχουμε φορτώσει πολύ προπόνηση αυτόν τον καιρό, αλλά θεωρώ ότι τα πήγαμε αρκετά καλά. Για πρώτο αγώνα είμαι αρκετά ικανοποιημένη, αφού κάθε χρόνο άρχιζα με πολύ λιγότερα μέτρα. Έχω και κάποια ενόχληση στη μέση και είμαστε αισιόδοξοι και οι δύο, γιατί δουλεύουμε μαζί και αυτή η συνεργασία είναι άψογη. Στα 400 μέτρα των γυναικών, η Άννα Βασιλίτου Γκέι ξεκίνησε πολύ δυνατά οδηγώντας την κούρσα. Όμως μπαίνοντας στην τελική ευθεία, ένιωσε ενοχλήσεις στη μέση και κατέληψε. Πρώτη τερμάτισε η Αλεξία Κανάκη του Όφη με 56-37-13. Ήταν λίγο νωρίς ο διασυλλογικός εμάς στην Κρήτη. Οπότε δεν ήμασταν όλοι πολύ προετοιμασμένοι ακόμα. Θεωρώ για μας είναι νωρίς στη σεζόν. Αλλά εντάξει, βλέπετε, υπάρχουν και τραυματισμοί. Απρόπτο υπήρξε και στην κούρσα των 400 μέτρων των ανδρών, καθώς ο προπορευόμενος αθλητής Χαρίδημος Χρυνιδάκης έπεσε λίγο πριν από τον τερματισμό με αποτέλεσμα πρώτος να δει το νήμα ο Θανάσης Ταμπούλος του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Κρήτης. Αρκετά καλό ξεκίνημα για τη νέα σεζόν έκανε και ο Μιχάλης Αναστασάκης στη σφυροβολία. Ο αθλητής του Ελευθέριου Βενιζέλου είχε βολή στα 73 μέτρα και 24 εκατοστά και ήταν πρώτος, ενώ ακολούθησε ο συναθλητής του Χρήστος Φραντζεσκάκης με 64-38.